Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή. Σας έχω προειδεάσει για την συζήτηση που θα έχουμε αμέσως τώρα ζωντανά εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου, σε έναν οικείο αλλά λίγο διαφορετικό πλέον χώρο, για εκείνον, με τον κύριο Παναγιώτη Μπαρδάκη. Καλημέρα Παναγιώτη Μπαρδάκη. Καλημέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε μετά από μια ολόκληρη πανδημία ουσιαστικά από κοντά και φυσικά σε ένα νέο φιλόξενο όμως χώρο, όπως ακριβώς είχαμε συνηθίσει. Mm-hmm. Θυμίζω σε όλους και όλες σας, γιατί οι ακροατές και ακροάτριες μας είμαι σίγουρη ότι θυμούνται ακόμη τις υπέροχες παραγωγές που ο Παναγιώτης ο Μπαρδάκης για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μάνδρας πραγματοποιούσε μέσα από το στούντιο αυτό, στο οποίο βρίσκεται αυτή την ώρα, με μια διαφορετική βέβαια πλέον διαμόρφωση. Τώρα, και ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία, ήταν πραγματικά εξαιρετικές οι εκπομπές του Πολιτιστικού Συλλόγου Μάνδρας. Ενδεχομένως όμως να αξιοποιηθεί η συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου με την άλλη ιδιότητα του Παναγιώτη Μπαρδάκη, με την οποία σήμερα βρίσκεται κοντά μας και δεν βρίσκεται καθόλου τυχαία σήμερα. Ο Παναγιώτης Μπαρδάκης είναι επικεφαλής του Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και θυμίζω ότι προ-πανδημίας αλλά και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με τον ιδιότυπο τρόπο των τηλεφωνικών επικοινωνιών, το Europe Direct είχε εκπομπή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Ξάνθης. Αυτά είναι ζητήματα που θα τα δούμε στο μέλλον. Γιατί είναι κοντά μας ο επικεφαλής του Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τώρα? Γιατί χθες, κύριε Μπαρδάκη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, παρουσίασε τον ετήσιο προγραμματισμό δράσης της Ένωσης. Έτσι ακριβώς, κάθε χρόνο στις αρχές Σεπτεμβρίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο εκάστοτε πρόεδρος, εν τέλει, δεν παρουσιάζει μόνο τον προγραμματισμό της Ένωσης για το άμεσο μέλλον, αλλά να κάνει και έναν απολογισμό του παρελθόντος. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να συνειδητοποιήσουμε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, παρακολουθώντας αυτή την ομιλία και τα τεκτενόμενα γύρω από αυτήν, το τι πραγματικά συμβαίνει και ποια είναι τα βήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν είναι καθόλου λίγα και καθόλου μικρά, είναι η αλήθεια. Αλλά δυστυχώς μέσα στην καθημερινότητά μας και λόγω της ουσιαστικά ανάγκης μας να προχωράμε με τα τεκτενόμενα που συμβαίνουν στο άμεσο περιβάλλον μας, χάνονται, δυστυχώς. Ενδεχομένως λόγω και των συγκυριών, δηλαδή τα τελευταία αρκετά χρόνια και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει απρόοπτες και δύσκολες καταστάσεις. Θα μου πεις, αξιολογείται και από τους βηματισμούς της, τους χειρισμούς της επί των θεμάτων αυτών. Και έτσι είναι. Νομίζω δεν θα μπορούσα να το θέσω καλύτερα από την Πρόεδρο, η οποία ουσιαστικά στην αρχή της ομιλίας της είπε το εξής απλό, ότι το τελευταίο διάστημα η Ένωση εκλήθηκε να αντιμετωπίσει τις τρεις σοβαρότερες κρίσεις που έχουμε βιώσει ως κοινωνία, θα λέγαμε τον τελευταίο αιώνα, που είναι η υγειονομική κρίση με την πανδημία, μια παγκόσμια κρίση, είναι η οικονομική κρίση που προήλθε από την πανδημία. Και να θυμίσουμε ότι πάρα πολλές οικονομίες ήταν ήδη αδύναμες, ανάμεσά τους και η δική μας, όταν μας βρήκε η πανδημία. Και φυσικά την κλιματική κρίση, την οποία βιώνουμε. Και νομίζω ότι θα αξιολογηθεί θετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος, για τον απλούστατο λόγο ότι και σε αυτά τα τρία, και στα τρία αυτά προβλήματα, αντέδρασε με τον τρόπο που ξέρει, τον ευρωπαϊκό, που σημαίνει από κοινού. Και νομίζω ότι είναι κάτι πρωτοπόρο και κάτι πρωτόγνωρο για όλους μας. Μάλιστα. Η πρώτη αίσθηση από τα πεδία στα οποία αναφέρθηκε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μπορεί να μας προειδεάσει για τα βασικά ζητήματα τα οποία θα τα δούμε να βγαίνουν μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Νομίζω ήταν σαφέστατη στις τοποθετήσεις της. Νομίζω και εγώ ότι δεν άφησε κανένα περιθώριο μέσα από αυτά που είπε για το, στο επόμενο διάστημα. Και δεν είναι μέτρα ούτε εξαγγελίες οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα και με τις ανάγκες των πολιτών. Αν παρακολουθήσει κάποιος το ευρωβαρόμετρο που βγαίνει ουσιαστικά κάθε μήνα, θα δείτε ότι το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών, ανάμεσά τους και οι Έλληνες πολίτες, ζητούν παραπάνω αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακριβώς σε αυτό το δρόμο κινείται πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, παραπάνω προς τις χώρες μέλη για να μπορούν να κινούνται με ελευθερία, εκτιμώ,
Παναγιώτη Μπαρμπάτο. Νομίζω και τα δύο. Και προς αυτό κινείται πλέον η Ένωση, χωρίς να θέλει να μειώσει την εθνική κυριαρχία των κρατών. Δημιουργεί, χτες το ανακοίνωσε η Πρόεδρος, μια ουσιαστικά Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, ναι, υπό το όνομα ΙΡΑ, για να μπορούν να αντιμετωπίζονται τέτοιες καταστάσεις. Αν αναλογιστεί... ξαναβρεθούμε μπροστά σε εκπλήξεις, να είναι δηλαδή να υπάρχει μια προετοιμασία. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η προμήθεια εμβολίων, ναι, ήταν μια διαδικασία που δεν είχαμε ξαναζήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλήθηκε ουσιαστικά να αναλάβει τον εμβολιασμό όλων των πολιτών. Τώρα, από αυτό προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, γιατί αν δείτε, αφενός δεν υπήρξαν αυτές οι ανταγωνιστικές τάσεις μεταξύ δυνατών και αδυνάμων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχε από κοινού ουσιαστικά μια πρόσβαση στα εμβόλια. Αφετέρου είδαμε και ένα άλλο πρόσημο. Ενώ 700 εκατομμύρια δόσεις ουσιαστικά μοιράστηκαν στους Ευρωπαίους πολίτες, άλλες τόσες μοιράστηκαν σε πολίτες τρίτων χωρών και κυρίως στις χώρες τις λεγόμενες του τρίτου κόσμου. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή μπορεί να παίξει ένα ρόλο σταθερότητας στο εσωτερικό, αλλά ταυτόχρονα και στο εξωτερικό, ακόμα και σε θέματα υγείας. Ναι. Βέβαια υπήρξε μία στιγμή η οποία επικρίθηκε ως προς τους χειρισμούς της η Επιτροπή Υγείας και είχε να κάνει με τις δραματικές καθυστερήσεις. Πρωτόγνωρο θα μου πείτε το θέμα για όλους. Πιστεύω ότι αυτός ο νέος μηχανισμός ήρθε ακριβώς αυτές τις δυσλειτουργίες που εντοπίστηκαν να επιλύσει, ώστε και κάθε φορά που θα χρειάζεται, εάν χρειαστεί, στο άμεσο μέλλον να υπάρχει και μεγαλύτερη ταχύτητα μαζί με την αποτελεσματικότητα. Σίγουρα δεν είμαι εδώ για να ευλογώ τα γένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ είμαι υποχρεωμένη όμως. Ναι, ναι, σε καμία περίπτωση. Πρέπει να πούμε και την άλλη διάσταση. Έτσι. Απλά πρέπει να αναλογιστούμε ότι διαδικασίες που πριν χρειάζονταν τουλάχιστον ένα, να μην πούμε δύο χρόνια, έγιναν σε τρεις μήνες. Ναι, ο χρόνος συμπυκνώθηκε αναγκαστικά. Συμπυκνώθηκε απίστευτα και δεν έχει να κάνει μόνο το εμβόλιο, αλλά είναι, παραδείγματος χάρη, υπάρχει και το ψηφιακό πιστοποιητικό. Που ήταν πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ξεκίνησε κατά κάποιο τρόπο από τη χώρα μας, πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διάστημα τριών μηνών, μιλάμε για διαδικασία σε fast track που δεν είχε ξαναζήσει η Ένωση. Και ένα μεγάλο κομμάτι της ελευθερίας κινήσεων που ζήσαμε τους τελευταίους μήνες, αλλά και του τουρισμού, ουσιαστικά οφείλεται στο ψηφιακό πιστοποιητικό, το οποίο δεν αποτελεί ένα προϊόν το οποίο αποδέχτηκε μόνο η Ένωση, αλλά και αρκετές χώρες γύρω από αυτή. Σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν τελείωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση με το θέμα της διαχείρισης και αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης. Η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αν θυμάμαι καλά, έριξα μια ματιά στην ομιλία της, ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραχωρήσει μια ακόμη πολύ μεγάλη ποσότητα εμβολίων στις χώρες μέλη. Δεδομένων και των νέων, έτσι αν θέλετε, εκτιμήσεων των εταιριών για το θέμα των εμβολίων, κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστούν και οι τρίτες δόσεις, θα δούμε πότε. Είναι ένα αναμονή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για να κάνει σχετικές ανακοινώσεις, προς το παρόν αρνητικός. Δεν εστίασε όμως μόνο στα της πανδημίας. Έχω την αίσθηση, ενδεχομένως λάθος να το αντιλήφθηκα, εδώ είναι όμως ο Παναγιώτης ο Μπαρδάκης για να μας επαναφέρει στην τάξη και να μας διορθώσει, ότι εκείνο το οποίο προέταξε ήταν αυτό το μεγάλο στίχημα για την κοινωνία της πληροφορίας ουσιαστικά. Δηλαδή ανακοίνωσε τους νέους βηματισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλω εδώ να τονίσω το εξής, δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό το οποίο ανακοινώθηκε χθες, η μέρα κατά την οποία έγιναν οι ανακοινώσεις της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία πια επενδύει σοβαρά ποσά στο πλαίσιο αυτής της υποδομής, διότι περί υποδομής πρόκειται, Παναγιώτη Μπαρδάκη. Βλέπουμε ότι ο κόσμος αλλάζει. Αλλάζει πολύ γρήγορους ρυθμούς. Άλλαξε μέσα σε μήνες με αφορμή μια υγειονομική κρίση. Και εδώ τίθεται το ερώτημα, θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτές τις αλλαγές ή θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και να πρωταγωνιστήσουμε στη διαμόρφωσή τους. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη είναι ένας πολύ δυνατός παίκτης. Είναι μια ένωση με πολύ μεγάλες οικονομίες, με ένα απίστευτο ανθρώπινο δυναμικό, με τρομερή τεχνογνωσία. Mm-hmm. Και δεν είναι τυχαίο ότι στο αναπτυξιακό πακέτο που έχει ανακοινωθεί το Next Generation, ουσιαστικά πάνω από 20% των χρηματικών επενδύσεων αφορούν
την ανάπτυξη νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Mm-hmm. Και δεν θα πω νέων απλά ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά νέων ευρωπαϊκών ψηφιακών τεχνολογιών. Έγινε μια ιδιαίτερη ουσιαστικά αναφορά στην εξάρτηση της Ευρώπης από τρίτες χώρες στο συγκεκριμένο κομμάτι. Η ζήτηση μεγαλώνει όσο αυξάνονται και οι ανάγκες μας για την ψηφιακή τεχνολογία και η Ευρώπη εξαρτάται όλο και περισσότερο. Είναι και θέμα ασφάλειας και δεν κρύφτηκε η Ursula von der Leyen, επισήμανε και αυτό. Δεν τυχαία η επένδυση σε αυτόν τον τομέα και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως τους τελευταίους μήνες, έχει αλλάξει πάρα πολύ ο στόχος των μεγάλων δυνάμεων. Έχουν τοποθετηθεί εκ νέου οι στόχοι, έχουν αλλάξει οι αναλογίες, θα λέγαμε, και οι ισορροπίες στην διεθνή σκακέρα. Και η Ευρώπη καλείται να παίξει το κομμάτι της, αλλά και να κάνει τις επιλογές της. Και νομίζω ως προς αυτό κινούμαστε στο σωστό δρόμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Οι βηματισμοί θα είναι ταχύτατοι, από ό,τι κατάλαβα και εγώ από την ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και είναι κάτι που θα αποτελεί πια κομμάτι και της καθημερινότητας όλων μας. Δηλαδή το δούμε να επεκτείνεται πέρα από τους βασικούς τομείς και της ασφάλειας αλλά και άλλων τομέων, θα το δούμε να επεκτείνεται και στην καθημερινότητα όλων μας. Έτσι. Τώρα, ένα άλλο σημείο στο οποίο εστίασε η κυρία Ursula von der Leyen και έκανε και ανακοινώσεις, έχει να κάνει με τους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κομμάτι λοιπόν αυτό, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί και τον προβληματισμό όλων, έτσι, για το τι θα αφήσουμε πίσω και πώς θα ξεκινήσει η νέα γενιά. Ανακοίνωσε και νέα προγράμματα η κυρία Ursula von der Leyen για τους νέους. Εδώ και μήνες ανακοινώνονται καινούργια προγράμματα. Και για τους νέους, προσέξτε, εργαζόμενους ανακοινώνονται. Αυτή είναι η καινοτομία, ότι μέχρι τώρα ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση στόχευε στους φοιτητές. Στους σπουδαστές, ναι. Εράσμους, πέρα ουσιαστικά από τον διπλασιασμό του χρηματοδοτικού πακέτου του Εράσμους, ανακοινώθηκε ένα νέο πρόγραμμα, το λεγόμενο ΑΛΜΑ, που έχει να κάνει με την ανάπτυξη ουσιαστικά εργασιακών. Ακριβώς. Ικανοτήτων, ένα αντίστοιχο πρόγραμμα Εράσμους για εργαζομένους, όπου θα μπορεί ο καθένας να ταξιδέψει σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποκτήσει εκεί την εργασιακή εμπειρία. Ναι, είναι ένα τρομερό, νομίζω, πλεονέκτημα που μπορούν ειδικά οι νέοι της χώρας μας να αξιοποιήσουν, όπως γίνεται άλλωστε τόσα χρόνια με το Εράσμους. Είναι τρομερή η συμμετοχή των Ελλήνων φοιτητών. Το Εράσμους είναι ένα πρόγραμμα το οποίο νομίζω ότι μπορεί μόνο θετικά να αξιολογηθεί. Εάν πατήσει πάνω στους βηματισμούς του Εράσμου στο ΑΛΜΑ, έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Νομίζω ότι θα τα έχουμε. Η ανεργία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στους νέους καλπάζει, Παναγιώτη Μπαρδάκη. Ακόμη και σε ισχυρές οικονομίες, και είναι εντυπωσιακό πραγματικά αυτό. Είχαμε μια συρρήκνωση στις οικονομίες μας. Ναι, περάσαμε μια βαθιά και σίγουρα αυτοί που πλήττονται πρώτοι είναι οι νέοι, οι οποίοι δεν έχουν ούτε τα εργασιακά δικαιώματα, δεν έχουν χτίσει εργασιακά δικαιώματα και τις περισσότερες φορές δεν έχουν και την εργασιακή εμπειρία για να διεκδικήσουν θέσεις. Το βλέπετε όλοι ανοίγοντας απλά ένα site για έβρεση εργασίας, ότι το πρώτο πράγμα που ζητείτε είναι η εργασιακή εμπειρία. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τελειώσει πέρσι ή πρόπερσι το πανεπιστήμιο και πέφτει στον καιρό της πανδημίας, ποια εργασιακή εμπειρία μπορεί να αποκτήσει? Άρα μάλλον έρχεται να καλύψει και αυτό κενά που αφήνει ακριβώς η κρίση στη γενιά αυτή. Ακριβώς. Ένα άλλο στοίχημα είναι αυτό. Η μετάβαση, ας πούμε, σε αυτή την εποχή χωρίς κοινωνικές αδικίες. Ναι. Και σε αυτό το κομμάτι θα παίξει τρομερό ρόλο η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ανάπτυξη ενός ψηφιακού κράτους, θα μπορούσαμε να πούμε. Η ικανότητα του να κλείνεις ραντεβού χωρίς να περιμένεις ουρές στα τηλέφωνα, η ικανότητα του να εκδίδεις πιστοποιητικά, ναι, χωρίς να χρειάζεται τη μεσολάβηση κάποιου τρίτου τη στιγμή που βιάζεσαι και δεν μπορεί να σε εξυπηρετήσει ένας δημόσιος οργανισμός. Νομίζω ότι έρχεται για να εξομαλύνει ουσιαστικά τη σχέση των πολιτών με το κράτος. Ναι, βεβαίως έγιναν ανακοινώσεις και για άλλους τομείς και θα δείτε ότι σήμερα η δισιογραφία περισσότερο εστιάζει σε αυτή την ανακοίνωση που έκανε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ανακοίνωσε ουσιαστικά και την κοινή πια αμυντική συνεργασία, μάλλον κοινή αμυντική πολιτική στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι στο οποίο, ναι, όντως υπήρχε ένα έλλειμμα για πολλούς και διάφορους λόγους. Ήδη υπάρχει συνεργασία, είπε, με τον ΝΑΤΟ, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι απλώς δεν το απέκλεισε αυτό.
είπε ότι θα είναι και ένα από τα βασικά θέματα επόμενης διάσκεψης της, στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο πέρα από το ότι ανακοινώθηκε ουσιαστικά η επόμενη σύσκεψη κορυφής με θέμα την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, ναι, που την χάνει και υπό την Προεδρία της Γαλλίας. Μην ξεχνάτε, ναι, το ρόλο της Γαλλίας στη Μεσόγειο την περίοδο, τη συγκεκριμένη και τα τελευταία χρόνια. Ούτε ξεχνάμε και τις δηλώσεις του κυρίου Μακρόν, κάτι τέτοιο να επιταχυνθεί. Τις έχει κάνει επανειλημμένως τις δηλώσεις αυτές. Ήρθε η ώρα του ανακοίνωσης. Οπότε νομίζω η συγκυρία είναι τέτοια, όπου θα ζήσουμε πολύ γρήγορες αλλαγές και σε αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι βιώνουμε ένα τρομερό κενό στην διεθνή σκακέρα και ειδικά στην περιοχή μας. Είναι τα αποτελέσματα της Προεδρίας Τραμπ, είναι τα αποτελέσματα της αλλαγής πολιτικών των μεγάλων δυνάμεων. Mm-hmm. Πολλές φορές πλέον οι στόχοι, θα λέγαμε, με τους συμμάχους και κυρίως με τις ΗΠΑ δεν είναι οι ίδιοι. Με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί ένα μεγάλο κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί. Είδαμε τα αποτελέσματα στο Αφγανιστάν. Νομίζω ότι κανένας από τους Ευρωπαίους δεν ήταν ευχαριστημένος. Την ταχύτητα στην εξέλιξη αυτή. Ακριβώς. Γιατί δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ανακοίνωσε χθες η Ursula von der Leyen, πριν την Ursula von der Leyen όμως. Είχε ήδη ανακοινωθεί αυτή η σύμπραξη Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Βρετανίας και Αυστραλίας. Οπότε, όπως είπε ο Παναγιώτης ο Μπαρδάκης, βρισκόμαστε σε μια τέτοια χρονική περίοδο που πλέον οι περισσότεροι, όλες οι χώρες, όλες οι δυνάμεις οι μεγάλες, προσπαθούν να δημιουργήσουν νέες συμμαχίες, αλλάζει το γεωστρατηγικό πλαίσιο, έτσι, παγκοσμίως. Αλλάζει ταχύτατα. Και εμένα κάτι προσωπικά που μου έκανε εντύπωση ήταν η αναφορά της και στο κομμάτι του Ινδοειρηνικού. Ναι. Δεν είχαμε ξανακούσει ποτέ. Η αλήθεια είναι αυτή και εμένα με εξέλιξε. Από τα στόματα των Ευρωπαίων ηγετών για το ρόλο της Ένωσης στην άλλη πλευρά του πλανήτη, κυριολεκτικά στην άλλη πλευρά του πλανήτη. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και εκεί υπάρχουν ευρωπαϊκά εδάφη μέσω της Πολυνησίας, όπου υπάρχει ακόμα η γαλλική παρουσία, ναι, στην περιοχή. Και υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός. Η παρουσία εκεί δεν είναι, θα πούμε ότι όχι απλά ήταν ισχυρή, νομίζω ότι ήταν ανύπαρκτη μέχρι τώρα. Η εξαγγελία ότι η Ευρώπη θα πρέπει ουσιαστικά να μεταφερθεί και σε εκείνη την πλευρά του πλανήτη δείχνει κυριολεκτικά την θέληση των Ευρωπαίων για μια πιο ισχυρή παρουσία. Θα αποκτήσει έτσι έναν ουσιαστικό και ισχυρό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω δεν υπάρχει και λόγος να μην το κάνει όταν τα κράτη-μέλη της είναι όχι απλά οπλισμένα, είναι υπεροπλισμένα με τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες στο αμυντικό κομμάτι. Δηλαδή είναι αυτό που ανέφερε η Πρόεδρος, το να έχουμε ουσιαστικά τον πιο εξελιγμένο δυναμικό και να μην το χρησιμοποιούμε, τότε ποιος ο λόγος να το έχουμε. Ναι. Εντάξει, γίνονται και άλλες διαδικασίες, Παναγιώτη. Σίγουρα γίνονται και άλλες διαδικασίες. Παναγιώτης Μπαρδάκης, έτσι χτίζονται, ξέρεις, και ισχυρές οικονομίες και το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά αυτό και εσύ και οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούν. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ περνάμε, κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Αυτό το οποίο μέχρι τώρα είχε περισσότερο, έτσι αν θέλετε, εμπορική χρησιμότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν θέλετε ξεκίνησε από αυτόν τον τομέα, πλέον αξιοποιείται και στα πλαίσια της κοινής αμυντικής συνεργασίας. Θα το δούμε πώς θα γίνει, ας γίνει η Σύνοδος Κορυφής και θα δούμε και ποιοι θα είναι οι βηματισμοί που θα ακολουθηθούν. Αλλά πλέον ανακοινώθηκε επίσημα, νομίζω ότι ξέρουμε ποιο θα είναι και η θεματολογία της επόμενης. Σίγουρα το ένα κομμάτι αφορά το μεταναστευτικό. Ζήτησε από τις χώρες μέλη, και αυτό αφορά πάρα πολύ εμάς, έτσι, εδώ το καταλαβαίνουμε όλοι, να επισπεύσουν τις διαδικασίες για ένα νέο τρόπο αντιμετώπισης πια του μεταναστευτικού, η von der Leyen. Είδομεν. Θα το δούμε νομίζω και αυτό πάρα πολύ σύντομα. Σίγουρα υπάρχουν. Ο χρόνος είναι πιεστικός, ειδικά στο θέμα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μπροστά μας έχουμε μια κρίση. Πειραματίστηκε αρκετά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα κάνω και τον δικηγόρο του διαβόλου. Πειραματίστηκε αρκετά με τον τρόπο αντιμετώπισης του προσφυγικού παύλα μεταναστευτικού η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλες φορές με επιτυχία, κύριε Μπαρδάκη, άλλες φορές με αποτυχία. Η Ελλάδα νομίζω ότι αυτό μπορεί να το αποτιμήσει. Νομίζω ότι σε όλα όσα έχει πειραματιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα έχει την καλύτερη γνώση, γιατί βρέθηκε στο επίκεντρο και νομίζω ότι στην ομιλία τέθηκαν και αυτά τα ζητήματα της αυτοκριτικής. Δεν έγινε σωστή διαχείριση της οικονομικής κρίσης
της προηγούμενης οικονομικής κρίσης, δεν έγινε σωστή διαχείριση του μεταναστευτικού και όλη αυτή η παραδοχή μπορεί να οδηγήσει μόνο στη διόρθωση. Αν δεν οδηγήσει στη διόρθωση, νομίζω ότι τα αποτελέσματα για όλους μας, πέρα από τα προφανή, μακροπρόθεσμα θα είναι άσχημα. Και για εμάς ως Έλληνες πολίτες, αλλά και για την ίδια την Ευρώπη. Το πολύ θετικό για το άλλο μεγάλο μέτωπο, το ανοιχτό, αυτό της κλιματικής αλλαγής, χρησιμοποίησε τον όρο κλιματική αλλαγή, όχι κλιματική κρίση, Ursula von der Leyen. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε ο Παναγιώτης Μπαρντάκης αυτό στην ομιλία του. Και είναι πολύ ουσιαστικό και σημαντικό. Είναι σαν να λέει ότι τι είπε καθαρά, βιώνουμε την κλιματική αλλαγή. Και έφερε τα παραδείγματα των καταστροφών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφάτως. Στη Γερμανία με τις πλημμύρες και όχι μόνο. Έτσι. Το λέω γιατί οι περισσότεροι πολιτικοί και Ευρωπαίοι πολιτικοί χρησιμοποιούν τον όρο κλιματική κρίση. Το έχουμε περάσει δυστυχώς στο στάδιο αυτό. Νομίζω ότι στην αρχή της ομιλίας της αναφέρθηκε σε πλανητική κρίση, δίνοντας μια τρομερή διάσταση στο θέμα. Και μετά πράγματι αναφέρθηκε στην κλιματική αλλαγή, την οποία τη βιώνουμε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Τώρα από εκεί και πέρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στόχους, οι οποίοι μπορεί να φαίνονταν πριν από κάποια χρόνια αισιόδοξοι ή ονειρικοί. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι σταδιακά, όχι απλά τους κατακτά, αλλά είναι σε φάση να μπορέσει να τους προσπεράσει. Και να πω χαρακτηριστικό είναι ότι το 2030 είχαμε θέσει να μειωθεί κατά 55% η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα. Ναι. Και φαίνεται ότι είναι ένα πολύ, όχι απλά αισιόδοξο, αλλά είναι ένα σχέδιο το οποίο μπορούμε να καταφέρουμε να το κατακτήσουμε. Βέβαια, κάθε αλλαγή προκαλεί και διαταράσσει. Η αλήθεια είναι. Η δράση προκαλεί αντίδραση, είναι νόμος της φυσικής. Και την ίδια την κοινωνία και η άλλη καινοτομία η οποία εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η δημιουργία ενός κοινωνικού ταμείου για την κλιματική αλλαγή. Ναι. Η οποία θα βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται και από την ίδια αυτή την κλιματική αλλαγή, αλλά και από τις αλλαγές που επιφέρει με την πολιτική της Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της. Είναι, νομίζω, το πιο τρανό παράδειγμα η Δυτική Μακεδονία με την απολιγνητοποίηση. Ναι. Να πω βέβαια το εξής, τι δεν άκουσα από την Ursula von der Leyen, που ενδεχομένως βέβαια σε κάποιο σημείο της ομιλίας της να το ανέφερε. Εκείνο αναζήτησα στις αναφορές της για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις υποδομές που θα ξεκινήσει για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο το οποίο ήδη είναι υπαρκτό. Δηλαδή, πέρα από το ταμείο, δεν έκανε κάποια άλλη ιδιαίτερη αναφορά. Η αναφορά της ουσιαστικά, θα λέγαμε, το να καταστρεφόμαστε δηλαδή και να ξαναγεννιόμαστε από την αρχή, είναι μια διαδικασία η οποία υποψιάζομαι ότι ούτε και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνοκράτες είναι οι άνθρωποι εκεί, έτσι, είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν ενδείκνυται για να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο φαινόμενο. Ενδεχομένως να υπάρξουν βεβαίως και περισσότερες διευκρινήσεις στη συνέχεια. Στην ομιλία είδαμε ότι η πρόεδρος επικεντρώθηκε στο μαθητικό κομμάτι, τονίζοντάς το ότι πέρα από τις αλλαγές που πραγματοποιούμε, ουσιαστικά έχουμε δομήσει το νομοθετικό μας πλαίσιο ώστε αυτές οι αλλαγές να πραγματοποιηθούν έτσι κι αλλιώς. Το ζήτημα είναι ότι μόνη της η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επηρεάσει το κλίμα. Χρειάζεται μια συνολική προσπάθεια. Και εκεί επικεντρώθηκε στην ομιλία της η Πρόεδρος. Θα λέγαμε ότι κατά κάποιο τρόπο, ναι, μεν χαιρέτησε τις εξαγγελίες. Είδαμε μια αλλαγή στάση από την Κίνα το τελευταίο διάστημα, με μια δέσμευση ότι θα προσπαθήσει ως το 2050 να μειώσει τους ρήπους της. Το ίδιο και από άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ξαναγυρνάνε στην Πράσινη Συμφωνία, στη Συμφωνία του Παρισιού. Από εκεί και πέρα όμως, η ίδια κατέκρινε, μέσα σε εισαγωγικά, την απουσία νομοθετικού πλαισίου. Δηλαδή, βλέπουμε από τους άλλους παίκτες του παιχνιδιού ότι ναι, μεν υπάρχει καλή θέληση, ναι, μεν υπάρχουν εξαγγελίες. Υπάρχει δέσμευση, αλλά αυτό που είπα νωρίτερα. Ναι. Και εκείνη δεν προχώρησε. Βέβαια, υποψιάζομαι ότι εδώ θα παίξει λίγο και ο ανταγωνισμός ή οι συνεργασίες και οι συμφωνίες ενδεχομένως. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει μια κατεύθυνση συγκεκριμένη. Δημιουργούνται ταμεία. Κουμπαράδες δηλαδή, για να μπορέσουν στη συνέχεια να ξαναδημιουργήσουν από την αρχή ότι καταστρέφει η κλιματική αλλαγή.
Αυτό άκουσα εγώ από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, σε κάποια αποστροφή της τοποθέτησής της να ήταν πιο συγκεκριμένη. Ή ίσως να είναι θέμα το οποίο επεξεργάζεται αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και... αρμόδια επιτροπή που επεξεργάζεται το θέμα. Υπάρχει όμως και η ελευθερία, όπως τονίσαμε στην αρχή της δικής μας συζήτησης, των κρατών. Των χωρών μελών. Ναι. Οι στόχοι είναι εκεί. Από εκεί και πέρα, τα χρήματα το κάθε κράτος θα πρέπει ουσιαστικά με βάση τις ανάγκες του, με βάση τις δυνατότητές του, να δομήσει την αλλαγή. Βλέπουμε στις μέρες μας το μεγάλο πρόβλημα με τις ανεμογεννήτριες. Ναι. Κάναμε σαφώς μια επιλογή να κινηθούμε προς το υλικό κομμάτι, η οποία δεν είναι καθόλου αρνητική. Την προηγούμενη εβδομάδα, παραδείγματος χάρη, με εξέπληξε, όπως νομίζω και τους περισσότερους, ότι η χώρα κατάφερε για κάποιες μέρες να καλύψει τις ανάγκες σε ρεύμα γύρω στο 45% από τις ανεμογεννήτριες. Είναι κάτι που δεν το είχαμε ξαναζήσει. Εννοείς τις ημέρες του καύσωνας το καλοκαίρι. Το νομίζω ήταν πριν από 2 εβδομάδες, δεν ήταν ο καύσωνας. Α, τώρα. Ναι, τώρα. Μάλιστα, έγινε μια σχετική ανακοίνωση όπου σχεδόν το 45% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας καλύφθηκε από τις ανεμογεννήτριες. Σίγουρα βοηθάει ο καιρός κάποιες μέρες, ώστε να έχουμε περισσότερη παραγόμενη ενέργεια. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι προσωπικά, είναι μια προσωπική άποψη, ότι ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστεί αυτή την αλλαγή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ίδια να θέσει τους στόχους και από εκεί και πέρα τα κράτη-μέλη, τα οποία γνωρίζουν καλύτερα το εσωτερικό τους, τις ανάγκες του πληθυσμού, τις ιδιαιτερότητες περιβαλλοντικές κτλ., να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν. Βλέπετε ότι και ορθώς στην περιοχή μας δημιουργείται ένα θέμα με τα αιωλικά πάρκα στα βουνά της Ροδόπης. Στις προστατευόμενες περιοχές. Ακριβώς. Τώρα έχουμε να κάνουμε με μια αντίδραση των πολιτών απέναντι, θα λέγαμε, σε μια κυβερνητική απόφαση. Σε διαφορετικό τρόπο θα είχαμε να κάνουμε μια αντίδραση πολιτών απέναντι σε μια ευρωπαϊκή απόφαση. Κατά είναι μόνο κάτι ακόμα πιο δύσκολα διαχειρίσιμο. Δίνεται λοιπόν αυτή η ευκαιρία, την οποία θα πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε σοφά. Μάλιστα. Σε γενικές γραμμές εγώ βλέπω ότι ο επικεφαλής του Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμφωνεί με τις κατευθύνσεις τις οποίες έδωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Αυτή η ομιλία, όπως είπε ο κ. Μπαρδάκης, γίνεται κάθε χρόνο, μέσα στο Σεπτέμβριο. Και ουσιαστικά δείχνει τις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει στη νέα χρονιά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις προτεραιότητες δηλαδή. Πολύ συγκεκριμένη, στα μεγάλα ανοιχτά μέτωπα εστίασε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και στις παράπλευρες απώλειες που αφήνει πίσω της υγειονομική κρίση. Θα είναι πολλά τα απόνερα, αυτό είναι το σίγουρο και το βέβαιο, και μαζί με την κλιματική αλλαγή, η οποία με σφοδρότητα έπληξε φέτος, τουλάχιστον τους προηγούμενους μήνες, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι το μεγάλο της στοίχημα. Πανδημία, κλιματική αλλαγή. Τα υπόλοιπα που συζητάμε είναι επίσης σημαντικά, όπως η κοινή αμυντική πολιτική, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία πώς θα το διαμορφώσουν και πώς θα το ξεκινήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι θα πω προσωπικά ότι, χωρίς να υποβαθμίζω ούτε το θέμα της πανδημίας ούτε της κλιματικής αλλαγής, ότι το πιο κέριο σημείο είναι η ψηφιακή μετάβαση, η οποία θα οδηγήσει στην αντιμετώπιση όλων, και της ίδιας της κλιματικής αλλαγής και την αντιμετώπιση των πανδημιών, από την πρόσβαση στην υγεία, στο εμβόλιο και στην ασφάλεια. Και στην ίδια την ασφάλεια, ακριβώς. Μα και στην ασφάλεια, έτσι. Αυτή την εποχή ζούμε. Αυτή είναι η δική μας επανάσταση. Έτσι. Έχουμε περάσει λοιπόν στην επανάσταση της υψηλής τεχνολογίας και αυτήν βιώνουμε, φίλες και φίλοι. Οφείλουμε και πρέπει να προσαρμοστούμε. Όσο περισσότερο καθυστερήσει, θα έχει να εισπράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια γκρίνια που εισέπρεται με τις καθυστερήσεις στο θέμα της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης. Πρέπει λοιπόν οι βηματισμοί να είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Και αυτό κάνει. Έδειξε και το κοινωνικό πρόσωπο, το λέω αυτό για να κλείσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για μία ένωση με την ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έδωσε λοιπόν και το κοινωνικό πρόσημο η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και οφείλουμε να μην το υποτιμήσουμε, νομίζω, αυτό, κύριε Μπαρδάκη, έτσι δεν είναι? Καθόλου, καθόλου. Μιλώντας για τους ανθρώπους, ίσως είναι η διαφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ταυτότητας αυτό το πρόσημο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάτε ότι πάνω σε αυτό βασίζεται η Ένωση. Ακριβώς, είναι θεμελιώδης αρχή. Ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης ύπαρξης, σε όλο της το φάσμα.
από την ελευθερία των απόψεων, στην ελευθερία της αγάπης, και την ελευθερία της πίστης. Και για τον τύπο μίλησε. Και κάνοντας μια ιδιαίτερη αναφορά ακόμα και στην ελευθερία του λόγου και πώς αυτή υπηρετείται από τους δημοσιογράφους και τα εμπόδια τα οποία αυτοί αντιμετωπίζουν ακόμα και στο εσωτερικό της Ένωσης. Ο Παναγιώτης ο Μπαρδάκης κράτησε αυτό. Εγώ από την πλευρά μου κράτησα το άλλο, ότι έρχεται εντός των επόμενων μηνών ευρωπαϊκή ρύθμιση για θέματα της ελευθερίας του τύπου και της λειτουργίας της δημοσιογραφικής. Περιμένουμε να το δούμε. Η ίδια ανέφερε μάλιστα και περιστατικά δημοσιογράφων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έπεσαν θύματα της προσπάθειάς τους για ελευθερία του λόγου. Και είναι φαινόμενα τα οποία δυστυχώς τα συναντάμε ακόμα και σήμερα στην δική μας κοινωνία. Τώρα από εκεί και πέρα έθεσε και τα θεμέλια ουσιαστικά, επανέθεσε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στις ηθικές της αξίες, πάνω στον ίδιο τον άνθρωπο, μιλώντας ακόμα και για τους γείτονές μας και για την εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου. Και ίσως αυτό, αυτή μας η κοινή ουσιαστικά εικόνα και η κοινή ιδέα που έχουμε για την ανάγκη της προστασίας του ανθρώπου αυτού καθεαυτού, θα είναι αυτή που θα επιταχύνει όλες τις διαδικασίες. Μάλιστα. Αυτή θα είναι η στόχη και οι προτεραιότητες του 2022 για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι τους έθεσε τουλάχιστον η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν δεν ξανασκοντάψουμε πάνω σε απρόπτες και καταστάσεις δύσκολα διαχειρίσιμες, εγώ θα πω, γιατί τουλάχιστον τα τελευταία πολλά χρόνια διαμορφώνεται μια δυστοπική πραγματικότητα, την οποία καλούμαστε βιαίως έτσι να αντιμετωπίσουμε με εξαιρετικά βίαιο και γρήγορο τρόπο, και θέλω να πιστεύω ότι πια θα αναπτύξει και αυτούς τους μηχανισμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορεί κάθε φορά που θα σκοντάφτουμε πάνω σε τέτοια ζητήματα να τα αντιμετωπίζει. Τουλάχιστον πλέον υπάρχει εμπειρία. Σε σύντομο χρονικό διάστημα νομίζω ότι απέκτησαν μια εξαιρετικά πολύτιμη εμπειρία. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία έθεσε η Ursula von der Leyen, τα οποία θα πρέπει να τρομάζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς την περάσαμε αυτή την τρομάρα, φίλες και φίλοι, π.χ. η Σλοβενία, άλλες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν οικονομικές υστερήσεις και για τις οποίες δεν ξέρω τι έρχεται. Θα το δούμε τι έρχεται, κύριε Μπαρδάκη, απλώς ενημερώνω και γι' αυτό. Έτσι είναι όμως, όταν κινείσαι σε ένα κοινό μέτωπο, οφείλεις και πρέπει να τηρείς τους όρους αυτής σου της σύμπραξης με την Ένωση. Αυτόν τον δεσμό που σε ενώνουν. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Θα κλείσω λέγοντας ότι εμείς με τον Παναγιώτο Μπαρδάκη θα τα ξαναπούμε και για μια σειρά ευρωπαϊκών ζητημάτων που ενδεχομένως να σκοντάψουμε πάνω τους, γιατί θα έχουν και ενδιαφέρον εδώ για τη δική μας την περιοχή, αλλά και για τον υπερδραστήριο σύλλογο στον οποίο είναι πρόεδρος, χαμογελάει, τον πολιτιστικό σύλλογο της Μάνδρας, ο οποίος μάλιστα θα φιλοξενήσει στο χώρο του και μια εξαιρετική παράσταση στα πλαίσια του φεστιβάλ Via Egnatia. Οπότε θα ανοίξει και πάλι τις πόρτες του για όλους μας με την παράσταση Κερά της Ρο. Είναι αλήθεια ότι με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο αυτή η συνεργασία με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τώρα με την άλλη μου ιδιότητα ως πρόεδρος ενός συλλόγου την περιφέρεια και τον περιφερειάρχη, τον κύριο Φρεμίδη, γιατί βλέπουμε φέτος ότι το Via Egnatia ανοίγεται και συνεργασία με το Θρακικό Πέλαγος ρίχνει τη βαρύτητά του εκτός πόλεως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ πάντα λέω ότι η πόλη έχει τις δυνατότητες και το δυναμικό για να πράξει μόνη της, και πάντα θα πρέπει το έξτρα να βγαίνει εκτός πόλεως, ώστε να βοηθηθούν όλοι οι υπόλοιποι που προσπαθούν μόνοι τους. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, στην αυλή μας θα φιλοξενήσουμε την εξαίρετη παράσταση «Η Κυρά της Ρο», στην οποία πρωταγωνιστεί η Φωτεινή Μπαξεβάνη. Δεν μπορώ να σας πω ότι δεν έχω αγωνία, γιατί ακριβώς θα είναι μια μεγάλη γιορτή, μια ακόμη μεγάλη γιορτή στην αυλή μας, ανοιχτή προς όλους. Προκράτηση θέσεων, είσοδος ελεύθερη, προκράτηση θέσεων. Ο χώρος είναι μεγάλος, αλλά όπως και να έχει, πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη, να είναι ελεγχόμενοι οι θεατές, έτσι, και θα είναι όλοι καθήμενοι, όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Στο φιλόξενο λοιπόν χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Μάνδρας. Το καλό είναι ότι είναι θεατρική παράσταση, γιατί λέτε ότι θα είναι όλοι καθήμενοι, οπότε δεν θα υπάρχει αυτή η ανάγκη του να σηκωθεί κάποιος, γιατί φέτος οι συναυλίες παράξενα φέτος. Εμείς το ζήσαμε με το πανηγύρι,
όπου συγκεντρώθηκε ο κόσμος στην αυλή μας, μας τίμησαν, δεν μπορώ να πω, αλλά ήταν ένα είδος χαρβολύπης, γιατί από τη μία ήμασταν μαζεμένοι όλοι μαζί, ήμασταν γεροί, βλέπαμε, ναι. Και από την άλλη υπήρχε αυτή η, ναι, η ένταση, η ανάγκη για να σηκωθεί ένας άνθρωπος, αλλά ήμασταν εγκλωβισμένοι στις καρέκλες μας. Όντως, έχει τις ιδιαιτερότητές της η εποχή μας. Θέλω θερμότατα να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη τον Μπαρδάκη, να του ευχηθώ καλή επιτυχία και στα νέα του καθήκοντα, επικεφαλής, επαναλαμβάνω, του Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχει αλλάξει η δομή του? Έχει αλλάξει ακριβώς η δομή του. Πλέον φορείς υποδοχής είναι το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, mm-hmm, σε συνεργασία με το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μια καινοτομία και αυτή. Είναι ένα δείγμα της θέλησης της περιοχής μας να προχωρήσει. Θα αναπτυχθούν κόμβοι και γραφεία σε όλες τις πόλεις, mm-hmm, της περιφερειάς μας, ώστε να υπάρξει μια άμεση σύνδεση των πολιτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της πληροφόρησης και των φορέων φυσικά. Με κεντρικά γραφεία της Ξάνθης και της Κομωτινής, όπως είπατε και πριν. Μάλιστα. Να πω το εξής. Οι περισσότεροι συμπολίτες μας, πριν ξεκινήσουν οι εκπομπές εδώ στο δημοτικό ραδιόφωνο του Europe Direct, δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι κάνει αυτή η δομή. Ποιος είναι ο ρόλος της και τι εξυπηρετεί. Νομίζω ότι συμβάλαμε και εμείς στο να γίνει κατανοητό ποιος είναι ο ρόλος αυτών των δομών. Έτσι. Είναι ουσιαστικά τα πρώτα κύτταρα στα οποία μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε πολίτης για να ενημερωθεί για οτιδήποτε τον ενδιαφέρει σε σχέση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τις ευρωπαϊκές τακτικές, τις ευρωπαϊκές πρακτικές. Έτσι ακριβώς, είναι ένα παράθυρο στην Ευρώπη, αν μπορούσαμε να το πούμε, mm-hmm, σε μία φράση. Είναι ουσιαστικά, όπως το είπατε, ο πρώτος, ναι, φορέας, ο πρώτος πυλώνας στον οποίο μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε από έναν φορέα, από έναν δήμο, την ίδια την περιφέρεια, έστω και τον πιο απλό πολίτη για νομοθετικά ή και τα πιο απλά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Είναι ένας κόμβος ενημέρωσης για οτιδήποτε αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενώ πριν κάποια χρόνια νομίζω θα μπαίναμε σε μια διαδικασία απεσιόδοξης προσέγγισης της εξέλιξης των δομών ως προς το θέμα της ενημέρωσης με την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και την είσοδο, τη μαζική είσοδο θα λέγαμε του πληθυσμού μας στην ικανότητα να μπορεί μόνος του να πληροφορείται, βλέπετε ότι πέρα από τα θέματα κυβερνοασφάλειας αλλά και με την παραπληροφόρηση, οι δομές μας αυτή τη στιγμή αποτελούν το πιο ασφαλή φορέα πληροφόρησης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ρόλος τους αναβαθμίζεται συνεχόμενα. Καλή επιτυχία. Ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό εμείς να την έχουμε ξανά κοντά μας εκείνη την εκπομπή. Γνωρίσαμε μέσα από την εκπομπή σημαντικές προσωπικότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Ευρωπαϊκών Θεσμών, μία σειρά από προγράμματα ευρωπαϊκά τα οποία αξιοποίησαν πάρα πολλοί συμπολίτες μας, και νέοι και μεγαλύτερης ηλικίας. Θα είναι κάτι που θα υποψιάζουμε θα αξιολογηθεί από πολλούς παράγοντες. Εγώ να τον ευχαριστήσω θερμότατα. Καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, εμείς θα περάσουμε στους τίτλους επικαιρότητας και επανερχόμαστε.